Κυριάκο, μας ακούς? Βεβαίως, Βασιλική, πάντα σας ακούω. Εμείς εδώ ψηλά, λοιπόν, πάνω από τη μεγάλη μας πόλη, και καλό είναι να βλέπουμε όχι μόνο τι γίνεται, αλλά... Εμείς και... έχουμε κάποια μικρά προβλήματα στην εικόνα, ελπίζω να... Αυτό είναι δεν να... σε βλέπουμε ούτως ή άλλως. Δεν με βλέπετε, εγώ όμως βλέπω και θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Και εσείς και οι τεχνικοί μας θα προσπαθήσουν όσο μπορούν να... Κυριακό, προτείνω να ξαναπροσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο που η εικόνα θα έχει αποκατασταθεί. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Κυριακό, σε ευχαριστούμε. Και να περάσουμε λοιπόν στις ειδήσεις μας. 11 ώρες διήρκησε χθες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Περισσότεροι από 90 βουλευτές άσκησαν κριτική για τους χειρισμούς στη διάρκεια της κρίσης. Ενώ εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του Γεράσιμου Αρσένη ότι φταίνε όσοι κάνουν δηλώσεις από κανάλι σε κανάλι. Μια δήλωση με προφανή στόχο τον Θεόδωρο Πάγκαλο. Σε βαρύ κλίμα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με κύριο αντικείμενο τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην κρίση του Αιγαίου. Από πολλούς βουλευτές ασκήθηκε κριτική ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο, δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως ιδιαίτερα υψηλή τόνη. Μπορούμε να συζητάμε ελεύθερα, κριτικά, για πάρα πολλή ώρα και παρόλα αυτά να υπάρχει αυτοπιθαρχία, να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να υπάρχει προσπάθεια συνθέσεων. Δείξαμε ότι μπορεί να κυριαρχήσει η ενότητα. Η συνεδρίαση αυτή ήταν μια μεγάλη μέρα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Εκείνο που προκύπτει είναι η ενότητα του ΠΑΣΟΚ και η ευθύνη να στηρίξουν την κυβέρνηση και να οδηγήσουμε προς την επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας εμφανίστηκαν να καλύπτουν ο ένας τον άλλο και τόνισαν και οι δύο ότι η απόφαση ήταν σωστή, διότι όπως είπαν, αν γινόταν θερμό επεισόδιο και θα υπήρχαν θύματα και θα πηγαίναμε σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Ο Θόδωρος Πάγκαλος επανέλαβε ότι ο Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ δεν του έθεσε το θέμα της σημαίας. Έγινε κριτική των κυβερνητικών χειρισμών, πολλές ερωτήσεις, παρατηρήσεις και ο συνάδελφος κύριος Αρσένης και εγώ προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε τα ερωτήματα που έθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως και ο Πρωθυπουργός. Αντίθετο, ο Γεράσιμος Αρσένης είπε ότι ο Βίλιαμ Πέρι του ζήτησε να υποσταλεί η Γαλανόλευκη από την Ήμια πρόσφεση, όμως ότι δεν συζήτησε το θέμα αυτό μαζί του. Ο Γεράσιμος Αρσένης, σε δήλωσή του στο τέλος της συνεδρίασης, άφησε σαφείς αιχμές κατά του Θεόδωρου Πάγκαλου και όλων όσων του ασκούν κριτική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φταίνε και πολλοί από αυτούς που μιλάνε ανεύθυνα και περιφέρονται από τηλεόραση σε τηλεόραση. Φταίνε και αυτοί. Ο Πρωθυπουργός στην ημίωρη εισήγησή του κράτησε αποστάσεις από την πολιτική του Αυρέα Παπαυρέου. Παράλληλα όμως έκανε και αυτοκριτική. Ο κύριος Σιμίτης είπε ότι η απόφαση που ελήφθη ήταν η σωστή. Δέχτηκε ωστόσο ότι οι χειρισμοί δεν ήταν ικανοποιητικοί στο βαθμό όπου θα έπρεπε. Όμως επετέφθη εναντίον των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που επικρίνουν την κυβέρνηση λέγοντας επιλέξει. Ορισμένοι με τη στάση τους φαίνεται να μην θέλουν την ανανέωση, ότι προτιμούν, αν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να ενδώσουν σε μια καταιγιστική κριτική για τη νέα πορεία, παρόλο που συνεκέντρωσε την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας κριτική για τη μέχρι τώρα ισοκομματική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε: στο παρελθόν υπήρχε μια τακτική και την ξέρετε όλοι σας. Καμία σύνοβος Κεντρικής Επιτροπής ή καμία σύνοβος της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν γινόταν να ανέβαινε την εικόνα της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό και τα όργανα αυτά συνέρχονταν σπάνια. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα συζητάμε σε διαφορετικά όργανα. Από τις τοποθετήσεις των βουλευτών, ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος μίλησε για λάθος χειρισμούς και έλλειψη αποφασιστικότητας, ενώ είπε ότι έπρεπε να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ο Σύφης Βαλιράκης χαρακτήρισε τον κύριο Σιμίτη συμβατό και καθοικονομίαν πρωθυπουργό. Ο Νίκος Σιφουνάκης χαρακτήρισε πεβαριώδης τους κυβερνητικούς χειρισμούς και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε την πατριωτική του πολιτική, τον Αυρέα Παπαυρέου και το κοινωνικό του πρόσωπο. Ο κόσμος έχει υποστεί ένα τεράστιο ψυχολογικό σοκ. Και να το εξηγήσω λέω γιατί. Η Ήμια είναι μια ελληνική νήσος και σήμερα είναι μια γκρίζα νήσος. Είναι μια αμφισβητούμενη νήσος. Ο Ντίνος Τριαρίβης απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό και του είπε: μάζεψε τα εξαπτέρυγά σου. Ήταν λάθος, λάθος, λάθος. Να στραβούμε κατά ένα αξιωματικό. Δεν νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία λέγονται και γίνονται είναι αυτά που έστω τώρα λένε ότι το πάθημα μας έγινε μάθημα. Ο Γιώργος Αλέξανδρος Μακάκης υποστήριξε ότι τα λάθη που έγιναν επιβάλλουν πολιτική ευφυξία και ότι είναι ηθικά και πολιτικά ανεπίτρεπτη η μετακύληση των ευθυνών σε αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Εξάλλου, ο Δημήτρης Γαϊτανίδης απείλησε ότι θα καταψηφίσει την κυβέρνηση αν υπάρξει συμβιβασμός στο Σκοπιανό. Από στιγμή σε στιγμή, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας που μεταφέρει τις ορούς των δύο ηρώων αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού που βρήκαν τραγικό θάνατο κοντά στην ίσο Ήμια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Χθες, σε ένδειξη πένθους, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος ανέβαλε την καθιερωμένη δεξίωση προς τιμήν των ενόπλων δυνάμεων. Παναγιώτης Βλαχάκος, υποπλοίαρχος, Έκτορας Γιαλοψός, αρχικελευστής. Ήρωες. Δύο νέοι άνθρωποι που δεν δίστασαν να υπερασπίσουν με κόστος την ίδια τους τη ζωή το εθνικό μας σύμβολο, την ελληνική σημαία.
Εγώ θέλω να πω ένα άλλο που χάσανε τρεις ήρωες. Τρία παλικάρια που θα μείνει σε όλη μας τη ζωή μέσα στην καρδιά των Ελλήνων. Ήταν και οι τρεις ήρωες. Τίποτε άλλο. Είμαι ο πατέρας του παιδιού. Η πλευρά του ελικοπτέρου που ήταν το παιδί το δικό μου σαν συγκυβερνήτης και που ήταν και ο συγχωρεμένος ο Έκτορας, ο Γιαλοψός, πρέπει να έχει φάει ρηπή και πρέπει ακαριαία τα παιδιά από τον αέρα να ήσαν σκοτωμένα. Αυτό όσο και αν θελήσουν να το κρύψουν, νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν μυαλό και καταλαβαίνουν. Το παιδί το δικό μου και ο Έκτορας ήταν σκοτωμένα από τον αέρα. Είναι 3 το μεσημέρι όταν το σκάφος του λιμενικού σώματος μπαίνει στο λιμάνι της ΚΟΚ και δένει δίπλα σε δύο νεκροφόρες. Όσοι παρακολουθούν τη σκηνή συνειδητοποιούν αμέσως ότι το θαύμα στο οποίο πίστευαν δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Το νησί παγώνει. 6 μέρες αυτή η αναμονή μας σκότωσε. Όλα ξεκίνησαν στις 6 το πρωί. Η πτώση των θυελλωδών νοτίων ανέμων επιτρέπει στο φραγματοδυτικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού να συνεχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου. Στις 12 το μεσημέρι και μετά από επίμονες προσπάθειες, το ειδικό σόναρ του πλοίου εντοπίζει 2 μίλια βορδυτικά των βραχονισίδων Ήμια μεταλλικά αντικείμενα στον πυθμένα της θάλασσας. Η αγωνία όλων μεγαλώνει. Αμέσως οι δίτες του πολεμικού ναυτικού ετοιμάζονται για μια επικίνδυνη αποστολή σε βάθος 95 μέτρων. Όταν φτάνουν κάτω, βλέπουν μπροστά τους το θάλαμο του ελικοπτέρου. Μέσα βρίσκονται εγκλωβισμένοι οι δύο άτυχοι αεροπόροι του ναυτικού. Οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό τους ξεκινούν αμέσως. Πετάμε στα 2.000 πόδια και 2 μίλια δυτικά το βραχονισίδων Ήμια, στο σημείο όπου βρέθηκε ο θάλαμος του μοιραίου ελικοπτέρου, από τον οποίο ανασύρθηκαν νεκρά τα δύο αγνοούμενα μέλη του πληρώματος. Ο υποπλοίαρχος ήταν ένα παιδί αθώο, ένα ικανότατο παιδί που όλη η γειτονιά εδώ πέρα κλαίει. Κλαίει όλη η γειτονιά. Θα προσπαθήσετε δηλαδή να εντοπίσετε την ακριβή αιτία του θανάτου του. Θα το πω τώρα και βεβαίως μπορεί να αποτελέσει το αίτιο του να μην αφήσουν τον δεύτερο που μου έμεινε πλέον, το γιο, το μεγάλο, το γιατρό, ο οποίος με σφίξιμο της καρδιάς θα απαιτήσει να μπει μέσα στην νεκροψία. Να δει τον αδερφό του από τι ακριβώς πέθανε. Εάν αυτό το αρνηθούν αυτοί οι κύριοι, θα δείξουν, θα βγάλουν προς τα έξω ότι πλέον σκέπτονται βρώμικα και ότι δεν σκέπτονται τα Ελληνόπουλα, κατ' επέκταση δεν σκέπτονται για την Ελλάδα. Ο αποκαλυπτικός διάλογος του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού ΓΕΘΑ τη νύχτα της κρίσης στο Αιγαίο ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Ο Ναύαρχος Χρήστος Λιμπέρης, με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας, αναφέρθηκε λεπτομερώς στις εξηγήσεις που έδωσε στον Κώστα Σιμίτη για την ενδεχόμενη επιχείρηση ανακατάληψης της δεύτερης βραχονισίδας στα Ήμια μετά από την απόβαση των Τούρκων κομμάντος. Η Νέα Δημοκρατία πάντως χαρακτήρισε τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αρχηγός ΓΕΘΑ επικίνδυνες για την εθνική μας ασφάλεια. Έμεση απάντηση στον Πρωθυπουργό για τις πιθανότητες επιτυχίες ενδεχόμενης επιχείρησης για ανακατάληψη της βραχονισίδας Ήμια δίνει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Ναύαρχος Χρήστος Λιμπέρης. Την αφορμή έδωσε δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, στο οποίο ο Ναύαρχος φέρεται να λέει στον Πρωθυπουργό ότι οι πιθανότητες επιτυχίες μιας τέτοιας επιχείρησης ήταν μηδαμινές. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ αποκαλύπτει ολόκληρο τον απόρριτο διάλογό του με τον Πρωθυπουργό τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, στη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ. Ο Πρωθυπουργός ρωτά πώς μπορούμε να αντιδράσουμε μετά την απόβαση των Τούρκων καταδρομέων στη Δυτική Ήμια. Και η απάντηση του Ναυάρχου: υπάρχουν οι εξής δυνατότητες. Αμέσως να διαταχθεί πολεμικό πλοίο να τους προσβάλλει με πυρά, ή με το πρώτο φως να γίνει από αέρος προσβολή χρησιμοποιώντας κατάλληλα πυρομαχικά. Και ο δραματικός διάλογος του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό ΓΕΘΑ καταλήγει. Μπορεί να γίνει επιχείρηση εκδίωξης από δικούς μας καταδρομής ώστε να συλληφθούν και να μην ακολουθήσει σύγκρουση. Θα χρειαστεί χρόνος 3 ωρών, ίσως και παραπάνω, ανάλογα με τη θέση του πλοίου που θα τους μεταφέρει στην ΚΟ, γιατί οι ελικόπτερα του στρατού δεν πετούν τη νύχτα. Μπορεί να γίνει η μεταφορά των καταδρομέων σε 45 λεπτά. Όχι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο συμμετείχε και ο αρχηγός, είναι όργανο στη συνεδρία στο οποίο τηρούνται πρακτικά. Οι συνεδρίες αυτές βεβαίως είναι κλειστές. Αυτό στο οποίο μένω τώρα είναι ότι οι αποφάσεις τις οποίες έλαβε αυτό το όργανο στο οποίο συμμετέχει ο κύριος αρχηγός είναι αποφάσεις ομόφωνες. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας βρίσκονται οι ναυτικές, επίγειες και αεροπορικές δυνάμεις του ελληνικού στρατού, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να καλλιεργεί κλίμα επικίνδυνης έντασης. Το αμέσως επόμενο διάστημα όμως παραμένει κρίσιμο, επειδή οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέσεις μάχης. Παράλληλα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κορυφώνονται οι διπλωματικές διεργασίες με την κατάρτιση φακέλου, ο οποίος περιέχει ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την ελληνικότητα των βραχονισίδων. Το σημαντικότερο από αυτά είναι ένας χάρτης του τουρκικού επιτελείου στρατού, το οποίο η ύπαρξη χρονολογείται από το 1969 και δημοσιεύει σήμερα το Έθνος, καθώς και χάρτης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, τον οποίο δημοσιεύει η Απογευματινή.
Αρνητικές εντυπώσεις προκάλεσαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Martel, πάνω από το 80% των ψηφοφόρων θεωρούν ότι η εικόνα της κυβέρνησης τραυματίστηκε, ενώ το 47% χαρακτηρίζει τον Κώστα Σιμίτη αδύναμο και λίγο. Η τελευταία και πιο σοβαρή ίσως κρίση που ξέσπασε στο Αιγαίο τη νύχτα της περασμένης Τρίτης και ενώ η κυβέρνηση Σιμίτη δεν είχε καν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, τραυμάτισε την εικόνα του κυβερνητικού σχήματος αλλά και αυτή του νέου Πρωθυπουργού προσωπικά. Στη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Martel για λογαριασμό του Sky, σε δείγμα 800 ψηφοφόρων του Λεκανοπεδίου μεταξύ 4 και 5 Φεβρουαρίου, οι χειρισμοί του Πρωθυπουργού εισπράττουν αρνητικές εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, το 47,6% των ψηφοφόρων που ρωτήθηκαν χαρακτηρίζουν τον κύριο Σιμίτη ως αδύναμο και λίγο εξαιτίας των χειρισμών του, το 34,5% τον χαρακτηρίζουν ως συνετό και ψύχρεμο και μόνο το 2,9% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε δυναμικός. Ταυτοχρόνως, πάνω από το 80% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι η εικόνα της κυβέρνησης μετά τα τελευταία γεγονότα έχει τραυματιστεί από ανεπανόρθωτα έως αρκετά, μόνο το 11,1% εκτιμά πως η εικόνα της κυβέρνησης δεν έχει υποστεί πλήγμα και μόνο το 3,2% των ψηφοφόρων απήντησε πως έχει ενισχυθεί. Το κλίμα των πρώτων ημερών, κλίμα υψηλότατης αποδοχής και στήριξης της κυβέρνησης, είναι κλίμα το οποίο και πάλι θα υπάρξει για την κυβέρνηση, γιατί αυτή την ώρα αναγνωρίζουμε ότι έχει τραυματιστεί. Τέλος, κύρια αδυναμία της κυβέρνησης θεωρείται σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η απουσία συντονισμού που συγκεντρώνει το 29,6% των απαντήσεων και ακολουθούν η εικόνα του Πρωθυπουργού και των συνεργατών του με 20,5% και οι διαιρέσεις στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος με 18,9%. Σε λίγες ημέρες η φωνή του Καστελόριζου θα ακούγεται μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό που δημιουργείται στο Κροτικό νησί με πρωτοβουλία του Sky. Όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι του νησιού έμαθαν να επιβιώνουν χωρίς καμία βοήθεια, καταδικασμένοι σε απομόνωση τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, όσο όμως και της αδιαφορίας της πολιτείας. Καστελόριζο 1918. Από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα πλούσιο νησί με 17.000 κατοίκους που ζουν από το εμπόριο και την ναυτιλία. Καστελόριζο 1996. Σε ένα τόπο που αργοπεθαίνει, 200 ψυχές βιώνουν την παρακμή και την απομόνωση. Καλύτερη χρονιά είναι να μαζέψεις γύρω στα 1,5 εκατομμύριο. Παραπάνω δεν έχει. Έχει άτομο, ξέρω εγώ, στη Ρόδο που έχει να έρθει στο Καστελόριζο 50-60 χρόνια, γιατί δεν αντέχει τον πόνο και να έρθει να δει τον νησί πώς έχει καταντήσει. Και εμείς που εμείναμε εδώ, δεν είχαμε φτερά να πετάσουμε, να πάμε αλλού να επαναζήσουμε. Το Καστελόριζο οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην ερήμωση. Οι νέοι φεύγουν γιατί βλέπουν το μέλλον τους στο νησί ανύπαρκτο, ενώ την ίδια ώρα οι μεγαλύτεροι περιμένουν υπομονετικά να έρθει το τέλος. Οι νέοι φεύγουν προς τα Ανατολάς και οι άλλοι πάνε προς τα νεκροταφεία. Πώς να κρατήσουμε εμείς αυτό το νησί ελληνικό, όταν αυτούς τους νέους σιγά σιγά τους διώχνουμε εμείς από μόνοι μας? Το Καστελόριζο ερημώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όταν οι κάτοικοι επέστρεψαν, αντίκρισαν την καταστροφή. Οι Εγγλέζοι λελάτισαν το νησί, έκλεψαν ό,τι έκλεψαν και μετά το έβαλαν φωτιά. Τότε ξεκίνησε και η μεγάλη φυγή των κατοίκων του νησιού για το εξωτερικό και κυρίως στην Αυστραλία. Όσοι απέμειναν και τα σπίτια τους είχαν καταστραφεί, επισκέβασαν τα γειτονικά που οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν εγκαταλείψει. Σήμερα όμως οι ξενιτεμένοι επιστρέφουν και ζητούν πίσω τα σπίτια και την περιουσία τους. Το Καστελόριζο είναι το τελευταίο στίγμα της Ελλάδας στο χάρτη. Η απόσταση από την Τουρκία είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα. Για μερικούς όμως, κάθε μέρα που περνάει, αυτή η απόσταση γίνεται όλο και πιο μικρή. Ρωτάνε πόσοι εμείς είστε στο Καστελόριζο. Κοίταξε να δεις. Περιμένουν να διάσει. Καμιά φορά βλέπεις ότι έχουμε τις φασαρίες η Ελλάδα-Τουρκία. Βιάζουν όλα τα γυναικόπαιδα της οικογένειας μέσα στο εσωτερικό. Φεύγουνε. Μας φοβούνται. Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την ΚΟ από όπου πριν από λίγη ώρα απογειώθηκε το αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας με τις ορούς των δύο ηρών του πολεμικού ναυτικού. Στην ΚΟ βρίσκεται ο απεσταλμένος του Sky, ο Μιχάλης Γρυπιώτης. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Έπεσε σήμερα η αυλαία του δράματος με το ελικόπτερο που εκτελείστε τις τελευταίες 6 ημέρες. Στις 7 το μάλλον πριν από μία ώρα, στις 8 απογειώθηκε το ΣΕ-130 με τις ορούς των δύο αξιωματικών που επέβαιναν στο ελικόπτερο και λογικά μέσα στα επόμενα λεπτά θα προσγειώνεται στην Αθήνα. Στις 7 η ώρα το πρωί έφτασε εδώ πέρα η κανονιοφόρος πυρπολιτής του πολεμικού αεροναυτικού, όπου επάνω βρισκόντουσαν τα δύο φέρετα των άτυχων αξιωματικών. Αμέσως έφτασαν στο λιμάνι τόσο ο ταξίαρχος όσο και ο Μητροπολίτης της ΚΟ, όπου ξεκίνησε η μνημόσυνη δέηση και αποδόθηκαν και από το άγημα οι τιμές στους δύο αξιωματικούς του πολεμικού μας ναυτικού. Μιχάλη, βλέπουμε τα πλάνα που μόλις παραλάβαμε, που μόλις μας έστειλες από το ακριτικό μας νησί και το άγημα το οποίο έχει πάρει τις θέσεις του.
για να αποδώσει φόρο τιμής στους δύο νεκρούς αξιωματικούς. Όπως βλέπετε λοιπόν και στα πλάνα, ακολούθησε μνημόσυνη δέηση από το Μητροπολίτη του νησιού και αποδόθηκαν τιμές από το πλήρωμα του πλοίου. Στο λιμάνι της ΚΟΥ έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, το οποίο παρακολουθεί. Να σιωπήσουμε, Μιχάλη, για λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Μιχάλη Γρυπιώτη, παρακολουθήσαμε μαζί αυτές τις συγκινητικές στιγμές από το λιμάνι της ΚΟ με το άγημα να αποδίδει τιμές στους δύο ήρωες του πολεμικού μας ναυτικού, τους δύο αξιωματικούς. Όπως έλεγες νωρίτερα λοιπόν, απογειώθηκε τι ώρα, Μιχάλη, το αεροσκάφος από το αεροδρόμιο. Ο Μιχάλης Γρυπιώτης μας ακούει. Ο Μιχάλης Γρυπιώτης δεν ξέρω αν ακούει. Δεν ακούει λοιπόν ο απεσταλμένος μας στο νησί. Υπάρχουν οι δυσκολίες της επικοινωνίας. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, παρούσες της στρατιωτικοπολιτικής ηγεσίας της περιοχής, είδαμε, Βασιλική, ακριβώς την επιμνημόνιση της και το τιμητικό άγημα, το οποίο απέδωσε τιμές στους δύο ήρωες αξιωματικούς. Να συνεχίσουμε, Βασιλική. Βεβαίως. Εκδοτικά συμφέροντα, κυρίες και κύριοι, και πολιτικοί κύκλοι επιχειρούν να σύρουν το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο σε δίωξη εναντίον του Sky. Ως αφορμή χρησιμοποιείται η κάλυψη από την τηλεόραση του Sky του απόπλου του στόλου την ημέρα που η κυβέρνηση επιχειρούσε την επίδειξη αποφασιστικότητας με τη γνωστή κατάληξη. Είναι σαφές ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί να πλήξει τον Sky και ταυτόχρονα να συγκαλύψει τις βαρύτατες ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν την κρίση. Οι συντάκτες του Sky με ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι δεν δέχονται μαθήματα πατριωτισμού από κανέναν και δεν θα δεχτούν να γίνουν θύματα οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τροπολογία σκάνδαλο, κατέθεσε χθες ευνηδιαστικά η κυβέρνηση. Η τροπολογία αφορά στην ονομαστικοποίηση των μετοχών εργολεπτικών εταιριών δημοσίων έργων, οι οποίες είναι και ιδιοκτήτριες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με τροπολογία σοκ που κατέθεσε ευνηδιαστικά αργά χθες το βράδυ η κυβέρνηση,
παρατείνεται για 6 μήνες η προθεσμία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών των εργοληπτικών εταιριών. Σύμφωνα με το νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, η προθεσμία έληξε στις 2 Φεβρουαρίου. Με την τροπολογία όμως αυτή, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 2 Αυγούστου, με δυνατότητα παράτασης άλλων 6 μηνών, δηλαδή συνολικά ενός έτους. Η τροπολογία που φέρει τις υπογραφές 4 υπουργών, των κυρίων Παπαντονίου, Παπαδόπουλου και Λαλιώτη και της κυρίας Βάσος Παπανδρέου, αφορά τους μετόχους των ανωνύμων εταιριών που παίρνουν μέρος σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του δημοσίου. Η κίνηση αυτή της νέας κυβέρνησης είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσμα πιέσεων που ασκήθηκαν από μεγαλοεργολάβους δημοσίων έργων, οι οποίοι είναι παράλληλα και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έντονη υπήρξε η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία χαρακτήρισε αντισυνταγματική την τροπολογία και ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και πρώην Υπουργό Τύπου Ευάγγελο Βενιζέλο να παραιτηθεί. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Σημίτη, με την πρώτη νομοθετική της πρωτοβουλία, αποδεικνύει ότι είναι υποχείριο των εργολάβων και των προμηθευτών του δημοσίου. Με τροπολογία που εισάγει αντισυνταγματικό σε άσχετο νομοσχέδιο, παρατείνει την προθεσμία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών των εταιριών που συναλλάσσονται με το δημόσιο και μάλιστα κατά χρόνο πολύ μεγαλύτερο από την αρχικώς τεθήσα προθεσμία, ώστε να έχουν στο μεταξύ ολοκληρωθεί εκκρεμείς διαδικασίες αναθέσεως δημοσίων έργων. Η πολιτική άνοιξη με ανακοίνωσή της ζητεί την απόσυρση της τροπολογίας, τονίζοντας ότι ο τρόπος που διάλεξε η κυβέρνηση για να απαλλάξει τους εργολάβους από την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους δείχνει περίτρανα ότι η ίδια αποτελεί εξάρτημα των συμφερόντων που την στηρίζουν. Υπενθυμίζεται ότι τηλεοπτικά κανάλια και εργαζόμενοι είχαν ζητήσει αλλαγές σε άλλα άρθρα του νόμου περί τύπου. Όμως η κυβέρνηση επέλεξε μία και μόνη αλλαγή, αυτή που ευνοεί μόνο τους εργολάβους δημοσίων έργων που έχουν στην ιδιοκτησία τους τηλεοπτικά κανάλια. Έντονα αντιδρούν συνταξιούχοι και φαρμακοποιοί στις αποφάσεις της κυβέρνησης για λίστα φαρμάκων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, το Υπουργείο Εμπορίου επισημαίνει ότι δεν θα λείψει κανένα φάρμακο από την θεραπεία των ασθενών. 1.000 έως 1.500 φάρμακα κόβονται οριστικά από τη συνταγογραφία των ασφαλιστικών οργανισμών, των συνεργαζόμενων γιατρών και των νοσοκομείων. Στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου αναφέρεται ότι η λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα που είναι απαραίτητα στη θεραπευτική. Συμφωνήσαμε όλοι. Ομόφωνη ήταν η απόφαση. Είμαστε 10 παράγοντες και φορείς που ασχοληθήκαμε με το φάρμακο. Είναι κάποια μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Έτσι, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Sky, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα φάρμακα θα ελεγχθούν από τον ΕΟΦ και θα χωριστούν σε ομάδες ομοειδών σκευασμάτων. Τελικά στη λίστα θα μπουν τα φάρμακα τα οποία θα προσφερθούν στην καλύτερη τιμή. Απορρίπτουμε ότι εμείς είμαστε εκείνοι που κάνουμε κατάχρηση φαρμάκων. Όταν παίρνουμε στην τάξη από την Ουφρύνη, από 43.000 μέχρι 90, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να κάνουμε σπατάλη στα φάρμακα. Με τα βίας και δυσκολίας φέρνουμε τα απαραίτητα. Αυτά που μας χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρρώστιες που στέλνουμε απάνω μας. Τι να κάνουμε με 80.000, τι φάρμακα να πάρουμε. Ψεύτικα που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και θέλουμε το φάρμακό μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα με το θέμα των φαρμάκων. Αν κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα, είναι δικό τους θέμα. Οι φαρμακοποιοί ισχυρίζονται ότι η επιβολή καταλόγου στα φάρμακα θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για τους ασφαλισμένους και κυρίως για τους συνταξιούχους. Δεν μπορεί να παίζεται μπιλιάρδο σε βάρος των ασφαλισμένων αυτή τη στιγμή και να χρησιμοποιείται σαν υπομόχλιο χώρος των φαρμακοποιών, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν συμφέροντα για να μην μπουν λίστες ή για να μην φτηνίνουν τα φάρμακα. Εμείς θέλουμε και φτηνά φάρμακα και προσιτά στον Έλληνα άρρωστο που να μπορεί να τα παίρνει όταν τα έχει ανάγκη. Όσο αφορά την ανακοστολόγηση των φαρμάκων, το Υπουργείο Εμπορίου θα προχωρήσει το επόμενο εξάμηνο στην επανατιμολόγηση όλων των εισαγόμενων φαρμάκων με βάση τη χαμηλότερη τιμή τους στην Ευρώπη, στον καθορισμό της χονδρικής τιμής των εγχωρίων φαρμάκων με βάση τη χαμηλότερη χονδρική τιμή με την οποία κυκλοφορούν αυτά τα ίδια φάρμακα στην Ευρώπη. Έτσι θα προκύψει μέση μείωση της τιμής των φαρμάκων κατά 12% σύμφωνα με πληροφορίες και θα εξοικονομηθούν 60 δισεκατομμύρια δραχμές. Το να μιλάμε για μια οικονομία 50 δισεκατομμυρίων που θα προκύψει από στέρηση φαρμάκων από τους ασφαλισμένους, τους φουκαράδες συνταξιούχους των ασφαλιστικών ταμείων, των 55 και των 60 και των 70 χιλιάδων δραχμών το μήνα, νομίζω ότι κάπου υπάρχει κοροϊδία, έτσι. Εμείς που είμαστε άρρωστοι, που έχουμε το ένα ήλιγκος, νεύρα, τα πάντα, πού θα τα βρούμε τα φθηνά φάρμακα, δηλαδή να πεθάνουμε. Ακόμη τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία θα διεξάγουν διαγωνισμούς για την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού και θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν εκπτώσεις. Τέλος, μειώνεται το ποσοστό κέρδους των φαρμακεμπόρων στο 7 από 8%.
Να συνδεθούμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με την ΚΟΡ και τον απεσταλμένο μας Μιχάλη Γρυπιώτη. Μιχάλη, καλημέρα. Μας ακούς τώρα? Καλημέρα σας. Ακούω, όπως βλέπετε, απέκτησα ένα ακουστικό, ένα τηλέφωνο μάλλον, το οποίο θα μου επιτρέπει να ακούω τις δικές σας ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι είδαμε στα πλάνα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχετε δει. Πάντως, πιστεύουμε ότι παρακολουθήσατε τις στιγμές που εκτυλήθηκαν στο λιμάνι της ΚΟ στις 7 η ώρα. Τις βλέπουμε και τώρα, Μιχάλη. Τις βλέπουμε και τώρα, όταν έφτασε η κανονιοφόρος πυρπολιτής στο λιμάνι της ΚΟ, στην οποία υπήρχαν τα δύο φέρετρα με τις ορούς των δύο άτυχων αξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού. Εκείνη τη στιγμή τιμητικό άγημα απέδωσε τις τιμές με τους συνηθισμένους πυροβολισμούς. Βρισκόταν και ο Μητροπολίτης της ΚΟ, ο οποίος έκανε ολιγόλεπτη μνημόσυνη δέση πριν μεταφερθούν οι σωροί των δύο αξιωματικών στο αεροδρόμιο της ΚΟ και από εκεί μέσα 130, όπου σε λίγα λεπτά λογικά θα πρέπει να προσγειώνονται στην Αθήνα. Το κλίμα τώρα εδώ στην ΚΟ ήταν παγωμένο, το νησί, παγωμένο το λιμάνι, όλοι κάτι και παρακολουθούσαν. Από μέρες τώρα, Μιχάλη. Ακριβώς, από μέρες, συγκινημένοι θα λέγαμε. Είδαμε ακόμα συγκίνηση τόσο και στα πρόσωπα όλων των ναυτικών και των αξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού, οι οποίοι χαιρετούσαν και αποδέσανε τιμές. Όπως ακούτε τώρα, ακούμε τη σιρήνα του πολεμικού μας πλοίου και είναι έτοιμη. Αυτή, Θανάση, δεν είναι η σιρήνα του πολεμικού πλοίου, είναι μια σφυρίχτρα που έχει ένας αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και την χρησιμοποιεί σε τέτοιες περιπτώσεις για να αποδώσει τις τιμές. Σε λίγο θα ακουστούν και θα μπορέσετε να δείτε και τους πυροβολισμούς από το τιμητικό άγημα. Καθ' όλη τη διάρκεια, Θανάση, αυτής της ολιγόλεπτης τελετής και των τιμών που αποδόθηκαν και παρακολουθείτε, τα επιβατηγά πλοία που υπήρχαν στο λιμάνι της ΚΟ ηχούσαν πένθυμα τις σιρήνες τους, αποδούσαν, όπως ακούτε τώρα, αυτά είναι επιβατηγά πλοία τα οποία είχαν προσαράξει στο λιμάνι της ΕΚΟ από νωρίς το πρωί. Για να αποδώσουν και αυτά με τη σειρά τους φόρο τιμής τους δύο ήρωες αξιωματικούς. Φαντάζομαι ότι οι σημαίες ήταν μεσίστιες. Οι σημαίες ήταν μεσίστιες στα σκάφη. Είδαμε ακόμα τη συγκίνηση στα πρόσωπα των όλων όσων είχαν καταβάλει όλες αυτές τις προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες, τόσο στο σημείο όπου έγινόταν η ανέλκυση του ελικοπτέρου, όσο και όλοι οι άντρες του πολεμικού ναυτικού ήταν καταβεβλημένοι, ήταν οι περισσότεροι από αυτούς αξίριστοι, θα λέγαμε, κάτι που είναι ασυνήθιστο για τα στρατιωτικά δεδομένα. Καθώς μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι τα ξημερώματα, συνέχιζαν τις προσπάθειες για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τα πτώματα των δύο αξιωματικών μας μέσα από το πιλωτήριο του ελικοπτέρου που βρέθηκε σε βάθος 95 μέτρων. Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση, η οποία δεν έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γίνει δηλαδή η ανέλκυση. Πότε περιμένουμε, Μιχάλη, να βγει στην επιφάνεια το ελικόπτερο? Το ελικόπτερο περιμένουμε να έρθει στην επιφάνεια σήμερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σήμερα θα προσπαθήσουν, αν το επιτρέψει βέβαια και ο καιρός, να φέρουν στην επιφάνεια το θάλαμο του ελικόπτερου. Γιατί να πούμε ότι χθες το βράδυ ήταν πολύ κακός ο καιρός και γι' αυτό καθυστέρησε όλη η επιχείρηση. Περιμέναμε από τις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της ΚΟ και μας είχε ειδοποιήσει τόσο το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό ότι περίπου εκείνη την ώρα θα έφθαναν οι σωροί των δύο αξιωματικών. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς δεν το επιτρέψαν οι καιρικές συνθήκες. Δούλεψαν κάτω από πολύ κάτω από αντίξιες συνθήκες νύχτα σε βάθος 95 μέτρων και κατάφεραν τελικά στα ξημερώματα να απεγκλωβίσουν τους δύο αξιωματικούς μας. Μιχάλη, έχεις κάποιες πληροφορίες για τα αίτια, για τις συνθήκες της πτώσης του ελικοπτέρου? Θανάση, αυτά δεν έχουν συζητηθεί καθόλου εδώ στο λιμάνι της ΚΟ. Βέβαια, ακούγονται πολλά. Ακούγεται ότι είχε χτυπηθεί, ότι δέχτηκε τουρκικά πυρά. Βέβαια, θα περιμένουν νομίζω όλοι και εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος, το πόρισμα που θα γίνει αμέσως μετά την ανέλκυση του ελικοπτέρου. Η ανέλκυση αυτή την περιμένουν όλοι για να θα δώσει πολλές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί για το πώς τελικά έπεσε το ελικόπτερο που στάθηκε μοιραίο για τους τρεις αξιωματικούς μας. Μάλιστα, πάντως οι δύο αξιωματικοί μας βρέθηκαν δεμένοι με τις ζώνες τους στις θέσεις του ελικοπτέρου. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι, κυρίες και κύριοι, και εδώ στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας θα έχουμε τις ίδιες συγκινητικές στιγμές κατά την υποδοχή των σωρών των δύο ηρώων αξιωματικών. Να πάμε σε λίγες διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.